Σε 3 εβδομάδες ξεκινά το νέο σχολικό έτος και ανησυχία υπάρχει τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εξαιτίας της νέας γρίπης. Σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία των ιδιωτικών βρεφονηπιακών σταθμών, ενώ οι δημόσιοι θα αρχίσουν να λειτουργούν την 1η Σεπτέμβρη. Ωστόσο, εντός της εβδομάδας αναμένονται οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα αρχίσουν να λειτουργούν στις 11 Σεπτεμβρίου όπως κάθε χρόνο. Μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Επιστημονικού Επιχειρησιακού Συμβουλίου για την Πανδημία, η καταρχήν εισήγηση είναι η κανονική λειτουργία των σχολείων, ωστόσο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επανεξεταστούν όλα τα νέα δεδομένα και οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της γρίπης για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας προκειμένου να αποφασιστούν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν τόσο για την πρόληψη του ιού όσο και για την αποφυγή του πανικού σε γονείς και μαθητές. Η συνάντηση αυτή δεν έγινε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ενώ τόσο η Ομοσπονδία όσο και τα πρωτοβάθμια σωματεία των δασκάλων και νηπιαγωγών ζητούν τη λήψη πρόσθετων μέτρων που αφορούν στην ενημέρωση αλλά και στην καθαριότητα και υγιεινή στους σχολικούς χώρους, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Ιωαννίνων, Λεωνίδας Ευθυμίου. Το πιο βασικό για εμάς τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα είναι ότι πρέπει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς από την 1η Σεπτέμβρη να πραγματοποιηθούν σεμινάρια επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και με τη συμμετοχή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Να δημιουργηθούν φυλάδια ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων και των μαθητών των μεγάλων τάξεων των δημοτικών σχολείων. Πρέπει η τηλεόραση πρέπει να μεταδίδει τηλεοπτικά μηνύματα τα οποία θα είναι ξεκάθαρα και πάνω με εκπαιδευτικό τρόπο και τα οποία δεν θα δημιουργούν πανικό και φόβο στους μαθητές και στους γονείς. Πρέπει